Γεια σας, κορίτσια μου. Πρώτη-τελευταία μας εβδομάδα, ε. Καλή εβδομάδα. Πρώτη-τελευταία. Η άλλη εβδομάδα ή τελευταία. Τι έγινε, πώς περάσατε, πώς περάσατε και εσείς από το σπίτι. Τα κάνατε τα σχεδιά σας όπως τα είχατε οργανωμένα ή μπα. Γιατί μπα, νομίζω. Γιατί χιονοδρομικό, κουβέρτα μάλλον είναι πολύ ωραία. Παράχοβα Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθες γλυκό καλοκαιράκι, βρόχος. Συγγνώμη, χτες το βράδυ εσείς κοιμηθήκατε μέσα. Εγώ πήρα κουβέρτα. Δεν κρυώνατε χτες το βράδυ. Κρυώναμε. Εντάξει, είμαι και μια ηλικία, το ξέρω τώρα, θα το πει άλλη φορά. Αλλά χτες το βράδυ. Έξω έχει δροσούλα βέβαια. Δεν ξέρω, το δικό μου σπίτι μάλλον είναι πολύ ζεστό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σου πω, επειδή νόμιζα ότι θα έχει ζέστη για τις προηγούμενες μέρες είχε πάρα πολύ ζέστη το βράδυ. Έχω αρχίσει και φοράω στα παιδιά τα κοντοσορτσάκια. Κοντοβράκια, μωρή, κοντοβράκια. Και πάω για ύπνο τέλος πάντων, κοιμόταν το μωρό μας και πάω για ύπνο και κάνω έτσι και του πιάνω τον μπούτι και είναι το μπούτι παγωμένο. Και λέω πόβο, το πάγωσα το μωρό, κασάτο. Και το σκέπασα βέβαια. Έλα, σταμάτα, δεν θέλω ιδέες. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι τελικά έχει ο καιρός είναι πολύ απρόβλεπτος. Γιατί τη μία μέρα φοράμε τα καλοκαιρινά και την άλλη θέλουμε κουβέρτες. Έλα, τελείωσε, παιδιά, τώρα ανεβαίνει λέει, η θερμοκρασία. Ανεβαίνει λέει για λίγο και θα ξανακατεύει πάλι. Δεν ξέρω, μα έχουν τρελάνει και οι μετεωρολόγοι. Δεν φταίνει και αυτή βέβαια ο καιρός. Ιούλιο θα είσαι ωραία με τη στολή σου, τη φούξια, την χιονοδρομική. Θα φυσάσεις. Θέλουμε να μαυρίσουμε και λίγο και έχουμε μπλοκωθεί στην τερακότα εδώ. Πρέπει να μα κάνει έτσι. Πραγματικά. Θα ξεβάψουμε. Παιδιά, προσοχή σε αυτά τα ξεβάματα. Μην αγκαλιάσει και ένα γόρι και γίνει αλλάξει χρώμα. Ούτε και τίποτα. Βέβαια. Σταμάτα φωτεινή, ε! Σταμάτα φωτεινή, μα τρελαίνει. Μπήκε μια καινούργια εβδομάδα. Καλή Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Και γίνανε τόσα πράγματα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Για άλλη μια φορά δεν πέρασε έτσι, γιατί είναι καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και δεν τα αφήνουμε να έχουμε τα λεφτά. Για να δούμε τι συνέβη. Καλησπέρα σας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιουνίου ο ελληνικός καιρός γιόρτασε το φθινόπωρο, μπορεί και το χειμώνα. Ο κόσμος αμήχανος κατέβηκε στις παραλίες, μην ξέροντας αν έπρεπε να δει τα καραβάκια ή να τα στολίσει. Ημερολογιακά, αν και εμείς δεν τα πολυπιστεύουμε αυτά τα ξενόφερτα, ήταν η γιορτή του πατέρα. Λόγω της ημέρας, στα social media βούλιαξαν από αναρτήσεις Ελλήνων και ξένων celebrities που αφιέρωσαν μια φωτογραφία και μια γλυκιά κουβέντα στο πιο σημαντικό άντρα της ζωής τους. Την Κυριακή έγινε γνωστό ή μάλλον επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που σενόταν μια μέρα στα media πως η Beyoncé γέννησε. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πλέον πληροφορίες της ιστοσελίδας TMZ, η βασίλισσα της Pop και ο Jay-Z απέκτησαν ένα γόρι και ένα κορίτσι την περασμένη Δευτέρα. Όμως η Queen Bey παραμένει στο μαιευτήριο λόγω κάποιων μικρών προβλημάτων. Οι γιατροί δηλώνουν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στην Ελλάδα το μεσημέρι του Σαββάτου, η Σύση Φιδά και ο Γιώργος Ανδρίτσος βάφτισαν στον Πάνορμο στη Μύκονο την ενός έτους κορούλα τους σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εντυπωσιακός ο στολισμός και μπομπονιέρες, αν και την παράσταση έκλεψε νεοφώτιστη και η μαμά της με ασορτή ροζ τουαλέτες μυρό. Η μικρή πήρε το όνομα Διόνη, που θα πει θεϊκή. Βάφτιση και θρησκευτικό γάμο μαζί έκαναν την Παρασκευή το αγαπημένο ζευγάρι Ελένη Καρποντίνη και Βασίλης Λιάτσος στο κλεισάκι της Αγίας Τριάδος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Πολύ όμορφη νύφη με το απλό στενό λευκό νυφικό της από δαντέλα, πολύ οι επώνυμοι καλεσμένοι που ψήφισαν τον άστατο καιρό, πιο συγκινημένος από τους παρόντες ο παππούς Εμίλιος Λιάτσος, ο οποίος υποσχέθηκε να αφιερώσει τον εγγονό του, το μόλις 10 μηνών Εμίλιο Τζούνιορ, το χρόνο που δεν κατάφερε να δώσει το γιο. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σάββατο βράδυ το γλέντι άναψε στο πλατό του στην υγειά μας ρε παιδιά, στο καλοκαιρινό πάρτι που διοργάνωσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος για το κλείσιμο της σεζόν. Έλαμψε παρά το μαύρισμά της η παίκτρια του Survivor Ειρήνη Νικολιδά με το στασιακό της Τσιφτετέλη. Στο τραγούδι έγινε το σπασμένο μου πλευρό, παρντών, ψήθρη καρδιάς. Ο παρουσιαστής έπαιξε το ρόλο του Μπαλαμού που γοητεύεται από την τσιγκάνα ερωτό. Την ίδια ώρα, μερικές χιλιάδες μίλια μακριά, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στο πραγματικό Survivor, ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ζούσαν τον πόνο του αποχωρισμού από τον τρίτο της παρέας Γιώργο Χρανιώτη. Στο αγώνισμα της ημέρας που ήταν ισορροπία πάνω σε δοκό, η ομάδα των διασύμων, δηλαδή ο εξής ένας Ντάνος, αφού η Ευρυδίκη υπέφερε από τραυματισμό, έπαιξε 15 αγώνες και πέτυχε μια επική νίκη 16 σε βάρος της ομάδας των μαχητών, βάζοντας φωτιά στο Twitter που τον αποθέωνε εν χορό ως λαϊκό ήρωα. Το ζευγάρι απόλαυσε junk food και PlayStation σε μια ηλεκτροφωτισμένη παραλία, κάτι που αν κρίνουμε από τις αναρτήσεις χαρακτηρίστηκε ως ιδανικό και πετυχημένο πρώτο ραντεβού του μέσου Έλληνα άντρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας να τη ζήσει η καλοφώτη Στίβε. Ποια Μπιγιόνσε, παιδί μου, τη δικιά μας λέω. Τη Διόνη. Εγώ εννοώ για τα βαφτίσια που είχαμε. Διόνη, είπαμε τη βάφτιση. Διόνη, Διόνη. Δύσκολο όνομα, έχει δέλτα. Βέβαια. Αρχαία θεά. Διόνη, Διόνη. Εκ του Διός, δηλαδή θεϊκή. Αυτό είναι. Ναι, καλά. Αυτή είναι αλλιώς παιδί του Δία. Ναι. Τότε, εκείνα τα χρόνια που τα δίναμε. Ωραίο όμως. Ωραίο όνομα. Πολύ ωραίο όνομα, ασυνήθιστο. Πολύ όμορφο. Ξέρω βέβαια μια κυρία που έχει βαφτίσει την κόρη της Διόνη. Είναι ωραία. Μπορεί να την ξέρετε κι εσείς. Είναι...
Ναι, είναι μια κυρία. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κοινωνική κυρία. Κοινωνική κυρία. Έχουν κοσματοπολία ο πατέρας και εκείνη βεβαίως αργότερα ακολούθησε. Ναι, και τη μεγάλη της κόρη τη λέει Διόνη. Δεν είχα ξανακούσει άλλο παιδί με τον είναι ζώρικο. Είναι ιδιαίτερο. Ενώ σε το κοριτσάκι της στη Μύκονο η βάφτιση και κλεισμένων των θυρών. Οι ευτυχισμένες στιγμές είναι αυτές. Ναι. Γάμοι, βαφτίσια, αραβώνες. Αυτό κυρίω. Αραβώνε. Όχι, δεν γίνονται πια αραβώνε. Γίνονται πια αραβώνε. Γίνονται, παιδιά. Μπορεί να μην γίνονται όπω γινόντουσαν κάποτε. Αλλά γίνονται. Ναι, αυτό το λίγο. Πάμε να γνωριστούν οι γονεί μου με του γονεί. Αυτό με έχετε τρελάνει. Δηλαδή, εγώ τη θυμάμαι την αδερφή μου ήρθε σπίτι, αλλά την αλλάξανε σταυρού, ρολόγια. Τι ήταν αυτό. Αυτή είναι ωραία οι αραβώνε παραδοσιακοί μου. Να σα περνάνε τα γιορτάκια. Ωραίο ήταν, θα μου επιτρέψετε, ο Ιταλό τη αδελφή μεσαία, ο Ιταλό ο γαμπρό, ο οποίο προτού κάνει την πρόταση. Πήγε με το δαχτυλιδάκι στη μαμά που δεν ξέρει Ιταλικά, δεν ξέρει και Αγγλικά και της είπε «Οκ». Έλα, μ' αφήνετε, μ' αφήνετε. «Οκ, οκ, οκ», τη λέει η μαμά μου. «Οκ, οκ», δεν ήξερα θα την πάρει την κόρη έξω όμως. «Οκ, οκ». Θα το σκεφτόταν μία ακόμα το «οκ». Τώρα μόνο «οκ». Τώρα «οκ» και τσουρφλάει.